Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκδήλωση του προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού Αθηνών. Η σημερινή συνάντηση είναι αφιερωμένη στο πολύ σημαντικό θέμα της μεταγγίσεως αίματος που αφορά πρακτικά όλες τις ιατρικές ειδικότητες και ως εκ τούτου παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον πολλά προβλήματα και είμαι βέβαιος ότι οι σημερινοί μας ομιλητές, όλοι εξπέρ στο τομέα τους, θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε αυτές τις απορίες τις οποίες έχουμε και να μας καθοδηγήσουν στην καθημερινή μας πράξη. Όπως σας είναι γνωστό, η πρώτη μετάγγιση αίματος έγινε στην Αγγλία το 1818 από έναν γυναικολόγο. Από εκεί και μετά εξαπλώθηκε, έχει σημαντικά βελτιωθεί και έχει τροποποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες για μετάγγιση. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή παγκοσμίως γίνονται περίπου 86 εκατομμύρια μεταγγίσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο 3 εκατομμύρια μεταγγίσεις το χρόνο και αυτό κάνει την μετάγγιση αίματος ίσως από τις πιο συχνά εκτελούμενες ιατρικές πράξεις. Το ερώτημα βέβαια παραμένει εάν αυτή η αντιμετώπιση έχει σαν αποκλειστικό κριτήριο επιστημονικά ορθά τοποθετημένες ανάγκες ή μπορούμε να βελτιωθούμε σε αυτό το τομέα λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι χορήγηση ενός χρωματιστού υγρού, είναι στην πραγματικότητα μία μεταμόσχευση, αν το θέλετε, ζών των κυττάρων από έναν οργανισμό σε έναν άλλο. Για αυτά τα θέματα έχω τη μεγάλη χαρά να καλωσορίσω τον κύριο Παναγιώτη Δούκα, που θα είναι και ο συντονιστής της σημερινής συνάντησης και ο οποίος θα μας μιλήσει για την διαχείριση του αίματος ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή και θα τον παρακαλέσω να παρουσιάσει στη συνέχεια και τους συναδέλφους που θα είναι ο κύριος Νικολούσης από την πλευρά των αιματολόγων που θα μας μιλήσει για τις ανάγκες μεταγγίσεως στους αιματολογικούς ασθενείς. Και τέλος η κυρία Αγγελική Πανταζή, η αναισθησιολόγος, που θα μας μιλήσει για τις ανάγκες μεταγγίσεως στους χειρουργικούς ασθενείς. Να παρακαλέσω τον κύριο Δούκα να αναλάβει το συντονισμό και την παρουσίαση και εσάς να μας υποβάλλετε ερωτήσεις για να γίνει όσο το δυνατόν πιο διαδραστική η σημερινή μας συνάντηση. Κύριε Δούκα. Ευχαριστήσουμε με τη σειρά μας τον καθηγητή Λιάπη που σε συνεργασία με την κυρία Αργυρακοπούλου για άλλη μια σεζόν και άλλη μια περίοδο χρόνου ετοιμάζουν πολύ ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα για τη συνεχιζόμενη ιατρική επιμόρφωσή μας. Το σημερινό θέμα, όπως είδαμε, αφορά τη χρήση του αίματος και εμείς θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το αίμα του ασθενούς με έναν τρόπο έτσι ώστε και ο ασθενής να έχει βελτίωση στην πορεία της υγείας του, αλλά και τα μεγάλα φορτία στις απαιτήσεις αναγκών αίματος πάνω στις αιμοδοσίες κατά έναν τρόπο να αποσυμφορηθούν. Τι είναι η διαχείριση αίματος ασθενούς? Είναι η έγκαιρη εφαρμογή ιατρικών και χειρουργικών διαδικασιών με σκοπό την ενίσχυση της αιμοποιίας, τη βελτίωση της αιμόστασης και την ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος. Τελικός στόχος είναι να βελτιωθεί η τελική έκβαση του ασθενούς. Το θέμα της ανεμίας απασχολεί την ιατρική εδώ και τουλάχιστον 2 αιώνες. Βλέπουμε τώρα μια αναφορά από τον Johns Hopkins, από τον William Osler το 1899. Μιλάει για μελέτες γύρω από τις διάφορες μορφές ανεμίας, πώς το αίμα αλλάζει, πώς το αίμα επηρεάζεται, πώς η ανεμία επηρεάζει την υγεία του ασθενούς. Είναι ένα ζήτημα όχι
πρόσφατο, απασχολεί την ιατρική εδώ και πολύ καιρό, τουλάχιστον 3 αιώνες. Θέλουμε να κάνουμε αρχικά κάποιες επισημάνσεις που θα μας βοηθήσουν λίγο να αντιληφθούμε λίγο το σκεπτικό της διαχείρισης αίμα του ασθενούς. Πρώτα απ' όλα, η διαπίστωση ότι το δικό μας αίμα είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Μπορεί να μην έχουμε το καλύτερο αυτοκίνητο ή την καλύτερη επαγγελματική καριέρα ή την καλύτερη γραβάτα στη ζωή μας, αλλά το καλύτερο αίμα είναι αυτό που έχει ο οργανισμός μας και τρέχει στις φλέβες μας και στις αρτηρίες μας. Άρα θέλουμε να το διασώσουμε, να το εμπλουτίσουμε, να το ενισχύσουμε, να το προφυλάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί είναι το καλύτερο που υπάρχει στην αγορά. Το δεύτερο σημείο που θέλουμε να θυμίσουμε είναι ότι ενώ χειριζόμαστε τον αιματοκρίτη ή την αιμοσφαιρίνη ως ένα δείκτη από τον οποίο θα πάρουμε τελικές αποφάσεις, θυμόμαστε ότι το διατάφτα στο ζήτημα της υποστήριξης ενός ασθενούς με αίμα είναι η παράδοση του οξυγόνου στους ιστούς, δηλαδή το πώς το ερυθρό αιμοσφαίριο τελικά θα δώσει το οξυγόνο του σε κυταρικό επίπεδο στο κύτταρο για να γίνει η οξυδοτική φωσφοριλίωση, δηλαδή αερόβιος αναπνοή, να ζήσει ενεργειακά το κύτταρο και να μπορεί να αποδίδει καρπούς. Η ιατρική έχει υιοθετήσει ένα λογικό άλμα όπου ταυτίζει την αιμοσφαιρίνη, το ερυθρό αιμοσφαίριο, δηλαδή τον φορέα μεταφοράς, το βαγόνι μεταφοράς, με το φορτίο που είναι το οξυγόνο. Και μερικές φορές αυτά τα δύο δεν ταυτίζονται. Έχουν κοινές βάσεις, κοινούς δρόμους, αλλά δεν ταυτίζεται πάντα το φορτηγό με το φορτίο του. Το δεύτερο σημείο που θέλουμε να θυμίσουμε είναι ότι εκεί που γίνεται η ανταλλαγή των αερίων, δηλαδή στο επίπεδο της μικροκυκλοφορίας, θα το δούμε και λίγο μετά, ο αιματοκρίτης που κυριαρχεί στο τριχοειδές αγγείο είναι ένας αιματοκρίτης που κινείται μεταξύ του 12 και 15%. Και αυτός είναι σταθερός αιματοκρίτης. Δεν επηρεάζεται από τη γενική εικόνα. Αυτή είναι μια φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο όπου δείχνει το τριχοειδές. Εδώ είναι τα όρια του τριχοειδούς, πάνω και κάτω. Και εδώ βλέπουμε τα ερυθρά αιμοσφαίρια που έχουν παραταχθεί, έτσι ώστε ένα-ένα να χωράει μέσα στο τριχοειδές και ένα-ένα να δίνει το οξυγόνο του και να παραλαμβάνει το διοξίδιο του άνθρακα. Αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ ο αιματοκρίτης είναι πολύ χαμηλός. Είναι γύρω στο 15% μελετημένος σε σκελετικό μη. Δεν υπάρχει ο χώρος να κινηθεί παραπάνω ερυθρό όσο και να το θέλει κανένας. Γιατί είναι τόσο στενά τα όρια, έτσι ώστε όταν τα όρια στενέψουν ακόμη περισσότερο στο σύνδρομο Μόσκοβιτς, όπου έχουμε εδώ ανάπτυξη των μεγαλομορίων του Φον Βίλεμπραντ και δημιουργείται μια καταστροφή στα ερυθρά, τα ερυθρά τραυματίζονται καθώς περνάνε από ένα ανώμαλο ενδοθήλιο στο τριχοειδές. Άρα εδώ που γίνεται η ανταλλαγή, που γίνεται το delivery του οξυγόνου, ο αιματοκρίτης παραμένει χαρακτηριστικά χαμηλός και σταθερός. Εδώ βλέπουμε λίγο το σχήμα όπου το αρτηριόλιο αναλύεται στο τριχοειδικό σύστημα και μετά τα φλεβίδια που απάγουν το αίμα. Με ποιους τρόπους μπορούμε να ενισχύσουμε την αιμοποιία του ασθενούς μας, που είναι το πρώτο σημείο από αυτά που θέλουμε να δούμε. Πρώτα απ' όλα, μειώνοντας τις διαγνωστικές αιμοληψίες. Είναι γνωστό ότι η πρώτη αιτία αναιμίας στη μονάδα θετικής θεραπείας είναι οι διαγνωστικές αιμοληψίες. Μπορούμε να αποφύγουμε τη συχνή, την καθημερινή χρήση στις αιμοληψίες μας. Θα είναι πολύ καλό για τους ασθενείς μας, πολύ εύκολο. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιούμε σε ασθενείς με μεγάλες απαιτήσεις, αιματολογικούς και άλλους ασθενείς, τα φυαλίδια συγκέντρωσης αίματος που προορίζονται για τους παιδιατρικούς ασθενείς, να κάνουμε δηλαδή αιμοληψίες σε παιδιατρικά σωληνάρια. Και αυτό επίσης μειώνει τις απώλειες που έχουμε από τη διαγνωστική αιμοληψία. Το να διορθώσουμε την αναιμία, είτε με διάφορους τρόπους, είτε με την υποστήριξη σιδήρου, βιταμινών, ερυθροποιητίνης, φιλικού οξέως, το να θρέψουμε καλά τον ασθενή μας, είναι πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και σε ένα μεγάλο βαθμό βοηθούν μεγάλες μάζες αναιμικών ασθενών να βελτιώσουν την κατάσταση του αιματοκρίτη τους. Σε σχέση με το πρώτο που αναφέραμε, δηλαδή τη διαγνωστική αιμοληψία,
Θέλουμε να θυμηθούμε λίγο κάποιους αριθμούς. Να θυμηθούμε ότι ένα ml ολικού αίματος που εμείς παίρνουμε πολύ περισσότερο σε καθημερινές αιμοληψίες, αντιστοιχεί με 4 έως 5 εκατομμύρια ερυθρά αιμοσφαίρια. Ένα ερυθρό αιμοσφαίριο αντιστοιχεί σε 300 εκατομμύρια αιμοσφαιρίνες, μόρια αιμοσφαιρίνες, και ένα μόριο αιμοσφαιρίνες σε 4 μόρια οξυγόνου. Αντιλαμβανόμαστε ότι ένα ml ολικού αίματος αξίζει πολλά σε επίπεδο οξυγόνου μεταφοράς. Ας μην το στερούμε από τον ασθενή μας, γιατί πέφτουμε επίσης και σε ένα άλλο λάθος, εμείς οι γιατροί, γιατί το συμβαίνει. Στην προσπάθειά μας να παρακολουθήσουμε τον αιματοκρίτη, ουσιαστικά ό,τι φτιάνει το βράδυ ο ασθενής μας, το παίρνουμε εμείς το πρωί για να το εξετάσουμε, να δούμε πού βρίσκεται. Επομένως και οι διαγνωστικές αιμοληψίες είναι κάτι που, επειδή είναι νοοτροπία, δύσκολα αλλάζει, αλλά αν καταλάβουμε την αξία τους, μπορεί και να επηρεαστούμε θετικά στο να αποφεύγουμε τις μη απαραίτητες καθημερινές διαγνωστικές αιμοληψίες. Γυρίζοντας λίγο στο θέμα του διατάφτα, δηλαδή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το οξυγόνο θα παραδοθεί στο κύτταρο ώστε να λειτουργήσει ο αερόβιος μεταβολισμός του κύτταρου. Είναι ένα ενεργειακό θέμα. Όλη αυτή η υπόθεση που συζητούμε είναι ενεργειακή υπόθεση. Πώς θα φτάσει το μόριο του οξυγόνου μέσα στα μυτοχόνδρια για να λειτουργήσει ο κύκλος του Krebs και η παραγωγή της ενέργειας του ATP. Πώς ορίζεται η καταπληξία από τη φυσιολογική πλευρά, την πλευρά της φυσιολογίας? Είναι η κατάσταση κατά την οποία προκύπτει ανυπάρκεια προσφοράς οξυγόνου έναντι ζητήσεως αυτού. Δηλαδή, όταν το oxygen delivery, η προσφορά οξυγόνου, είναι μικρότερη από το oxygen demand, τότε έχουμε την έννοια, τη φυσιολογική έννοια της καταπληξίας. Και εκεί μπαίνει επίσης μια παράμετρος που λέγεται critical oxygen delivery, που ουσιαστικά σηματοδοτεί αυτό το critical oxygen delivery, την εισαγωγή στο σοκ. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε σοκ, είναι δεδομένο ότι διαταράσει πλήρως τη δυνατότητά του να διατηρήσει ζωντανά τα κύτταρά του και μέσω του σοκ θα χαθεί από τη ζωή. Γι' αυτό και πάντα μας ενδιαφέρει οτιδήποτε κάνουμε στην ιατρική, σε χειρουργικές ή άλλες καταστάσεις, απώλειας αίματος, τραυματισμούς, βαρύ τραύμα, να διαφυλάξουμε ότι ο ασθενής μας έχει αποφύγει τη διαδικασία του σοκ, δηλαδή τη διαδικασία της καταπληξίας. Αυτό είναι περισσότερο που ενδιαφέρει, να είναι ένας αιμοδυναμικά σταθερός ασθενής. Και για να είναι ένας αιμοδυναμικά σταθερός ασθενής, πρέπει η απώλεια αίματος που έχει προκύψει, είτε από μια γαστρορραγία, είτε μια εντεροραγία, είτε έναν τραυματισμό, οτιδήποτε, γρήγορα να τεθεί υπό έλεγχο. Πώς ορίζεται η μικροκυκλοφορία? Ορίζεται ως το αγκιακό δίκτυο στο οποίο επισυμβαίνει η ανταλλαγή των ανθρωπιστικών αερίων, το οξυγόνο, του διοξιδίου του άνθρακα με τα κύτταρα του οργανισμού. Άρα, εδώ τώρα σε αυτή την μικρή ομιλία θέλουμε να βγάλουμε το ενδιαφέρον μας από τη μακροκυκλοφορία και να πάμε στη μικροκυκλοφορία, δηλαδή να φύγουμε από το ρεστοράν πολυτελείας που είναι στον πρώτο όροφο και να πάμε κάτω λίγο εκεί που μαγειρεύουν και τηγανίζουν και πλένουν στις τουαλέτες εκεί της περιοχής του ρεστοράν. Ένα ρεστοράν, μια ταβέρνα, έλεγε ο πατερούλης μου ο αείμνηστος, κρίνεται από τις πατάτες, τις τηγανιτές, έλεγε, και από την τουαλέτα. Η πατάτα, η τηγανιτή, περιλαμβάνει το λάδι. Το λάδι περιλαμβάνει την ποιότητα του λαδιού, το τηγάνισμά του, το πόσο γρήγορα το ανανεώνεις. Αν μπορείς να καταλάβεις από την πατάτα, την τηγανιτή και από την τουαλέτα το μαγαζί, έχεις κερδίσει. Γι' αυτό και εμείς κατεβαίνουμε λίγο στα έγκατα. Πάμε λίγο στη μικροκυκλοφορία. Υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται far out, το έχει διαπιστώσει ένας μελετητής το 1929 και λέει το εξής, ότι αν πάρεις ολικό αίμα από ένα μεγάλο δελτίο και το διοχετεύσει ένα μικρότερο σωλήνα, ο αιματοκρίτης στο σωλήνα θα είναι μικρότερος από τον αιματοκρίτη του δοχείου. Και όσο μικρότερη είναι η διάμετρος του σωλήνα, τόσο μικρότερος είναι ο αιματοκρίτης. Κατεβαίνοντας λοιπόν στα τριχοειδή κάτω, με βάση το φαινόμενο far out, έχουμε έναν χαρακτηριστικά χαμηλότερο αιματοκρίτη από τον αιματοκρίτη της μακροκυκλοφορίας. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας ενδιαφέρει, γιατί εμάς το μάτι μας δεν πρέπει να είναι τόσο στη μακροκυκλοφορία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ασχοληθούμε με αυτήν. Αλλά το τι γίνεται χαμηλά. Και χαμηλά επικρατούν συνθήκες πολύ χαμηλότερο αιματοκρίτη από ό,τι έχουμε συνειδητοποιήσει ίσως.
Είπαμε ότι η αντιμετώπιση του αίματος του ασθενούς, τη διάσωση του αίματος του ασθενούς, γίνεται με ποικίλους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι η χρήση του cell salvage, δηλαδή του cell saver. Σε χειρουργία τα οποία είναι μεγάλα και αναμένεται απώλεια αίματος ή σε τραυματικά χειρουργία, σε major trauma, τρόμα, που μεγάλα τραυματικά χειρουργία. Η χρήση της διάσωσης αίματος είναι ένας τρόπος που η διαχείριση αίματος ασθενούς χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Όπως επίσης η οξία ισογεμική αιμοαραίωση. Αυτή βέβαια περιλαμβάνει ένα καλό αιματοκρίτη πριν ένα χειρουργείο, όπου ο ασθενής υποβάλλεται σε αιμοαραίωση, του παίρνουν 2 με 3 μονάδες αίμα του δικού του ασθενούς, του δικού του αίματος, του διοχετεύουν υγρά, κολοειδή ή κρυσταλλοειδή για να αποκαταστήσουν την ισορροπία την αγγειακή και μετά διεκπαιρώνουν το χειρουργείο χορηγώντας είτε στην αιμορραγική φάση του χειρουργείου είτε στο τέλος του χειρουργείου πίσω το αίμα του ασθενούς. Επίσης τα εκτατικά όγκου όπως είναι τα κολοειδή ή τα κρυσταλλοειδή, η ορή, η κλασική που χρησιμοποιούμε και επίσης ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να βοηθάει τον αναισθησιολόγο να ρυθμίζει πολύ έτσι κατάλληλα την αιμόσταση του ασθενού του είναι η θρομβοελαστογραφία, όπου η συσκευή ουσιαστικά βοηθά τον αναισθησιολόγο να ρυθμίσει το τι χρειάζεται από πλευράς αιμοστάσεως και να το κάνει αυτό με έναν τρόπο που είναι σε παράλληλη διαδικασία με το χειρουργείο του ασθενούς. Η υπόθεση της ανέμακτης ιατρικής είναι επίσης και μια υπόθεση παλιά. Πρωτοπόρος σε αυτήν, το αναφέρουμε έτσι για ιστορικούς λόγους, είναι ο Ντέντον Κούλεϊ, ο μεγάλος καρδιοχειρουργός, ο οποίος ανέλαβε και χειρούργησε στην μελέτη του πάνω από 362 ασθενείς χωρίς μετάγγιση αίματος με αποδεκτά αποτελέσματα. Και ήταν μια πρωτοπορία, μια τομή στις μεγάλες επεμβάσεις της εποχής. Αναφορικά με τις επιπλοκές των μεταγγίσεων, είναι ενδιαφέρον ότι ούτε και αυτό είναι κάτι πρόσφατο. Αυτό το άρθρο στο Lancet του 1942 το υπογράφει ένας στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος έκανε τη μελέτη και είδε ότι υπήρχαν προβλήματα από την μετάγγιση αίματος, ιδιαίτερα όταν το αίμα ήταν υποσυντήρηση. Θυμίζουμε ότι αρχικά οι μεταγγίσεις γινόντουσαν από άνθρωπο σε άνθρωπο, ο οποίος ο ένας καθόταν δίπλα στον άλλον και εκείνη τη στιγμή το αίμα του ενός περνούσε στις φλέβες του άλλου. Ήταν μια διαδικασία όπου ο δότης και ο δέκτης ήταν δίπλα-δίπλα. Με την ανακάλυψη των μεθόδων συντήρησης του αίματος, ιδιαίτερα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπόρεσε το αίμα να γίνει αποθηκευμένο αίμα. Και καθώς αποθηκευμένο μπορούσε να συντηρηθεί για ένα διάστημα χρόνου, υποστήριξε τα πεδία των μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και από τότε η μεταγγισιοθεραπεία μπήκε στη σύγχρονη ιατρική ως μια μεθοδολογία, καθώς μπόρεσε να αποσπαστεί χρονικά και τοπικά ο δότης από το δέκτη. Αλλά από τότε, ήδη από το 1942, δηλαδή με τις πρώτες μεταγγίσεις, τα πεδία των μαχών είχαν αρχίσει να μελετούν αυτή τη διαδικασία και να αναζητούν καταστάσεις, αντιδράσεις ή επιπλοκές από τις μεταγγίσεις. Το βαρύ τραύμα είναι ένα πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση του ιατρικό πρόβλημα και ένα πρόσφατο συνέδριο που έλαβε χώρα εδώ στην Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία του PBM, δηλαδή την ATA, έκανε αναφορά στις κατευθυντήριες οδηγίες για το βαρύ τραύμα και θύμισε το cell saver σε μια μέθοδο, σε μια συσκευή που μπορεί να βοηθήσει. Θύμισε την θρομβοελαστογραφία ως τρόπο με τον οποίο κανένας μπορεί να παρακολουθήσει την αιμοστατική κατάσταση του ασθενούς, τραυματία ασθενούς. Τη χρήση νοδογόνου και του κρυοκαθιζήματος, δηλαδή που ουσιαστικά είναι ένα κλάσμα του πλάσματος πλούσιο σε νοδογόνο. Και βεβαίως το τρανζαμίν, ένα φάρμακο αντινοδολητικό πολύ φτηνό, το οποίο έχει μπει δυναμικά και στην ορθοπαιδική, αλλά και σε άλλες βαριές καταστάσεις, ακόμα και στο βαρύ τραύμα, όπως είναι η κατευθυντήρια οδηγία για αυτό, για αυτή τη βαριά κατάσταση. Ποια είναι τα ωφέλη αν κανένας ακολουθήσει την διαχείριση αίματος ασθενούς? Πρώτα απ' όλα έχει βρεθεί σε μελέτες στο εξωτερικό ότι μειώνει τα έξοδα νοσηλείας,
ότι βελτιώνει την ασφάλεια του ασθενούς, ότι μειώνει τις ημέρες νοσηλείας, μειώνει τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και τέλος διαφυλάτει από θέματα αίματος, καθώς όπως είπαμε, το αίμα παραμένει ένα ουσιώδες αγαθό, έναν επαρκία. Στο συνέδριο που έλαβε χώρα στην Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής της προάλλες, από τον ΝΑΤΑ, όπως προαναφέραμε, ένα slide από μια εκλεκτή συνάδελφο ανεσιολόγο από το Λαϊκό Νοσοκομείο, περιλάμβανε αυτές τις σκέψεις που ουσιαστικά θέλω να με αυτά να κλείσω. Ποια εμπόδια υπάρχουν στο να εφαρμοστεί η διαχείριση αίματος ασθενούς στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα η γνώση και οι πεποιθήσεις των γιατρών. Η διάθεση για αλλαγή των γιατρών. Επίσης η απουσία πρωτοκόλλου στο πώς να αντιμετωπίσεις έναν ασθενή που έχει χαμηλό αιματοκρίτη. Η έλλειψη μεθοδολογίας που να διευκολύνει τις αποφάσεις για μετάγγιση. Και τέλος, η έλλειψη εθνικής πολιτικής. Αν αυτό δεν μπει σαν ένα σχέδιο εθνικής πολιτικής, η διαχείριση αίματος ασθενούς, δεν θα μπορέσει παρά τις μεμονωμένες και κατά τόπους φιλότιμες προσπάθειες να γίνει μια κυρίαρχη τάση, μια κυρίαρχη πολιτική υγείας, η οποία θα προσφέρει στους ανθρώπους καλύτερη απόδοση σε σχέση με την τελική τους έκβαση, με λιγότερο αίμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Με πολύ ενδιαφέρον θέλουμε να ακούσουμε τώρα έναν ιδιαίτερο γνώστη του αντικειμένου, τον καθηγητή Μανώλη Νικολούση, αιματολόγο, διευθυντή αιματολογικής κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, με θέμα εισαγωγή στη διαχείριση ανάγκη για μεταγγίσεις στους αιματολογικούς ασθενείς. Θα ακολουθήσει του κυρίου Νικολούση η κυρία Αγγελική Πανταζή, αναισθησιολόγος, επίκουρη καθηγήτρια αναισθησιολογίας στο ΕΚΠΑ, με το θέμα χρήση προϊόντων αίματος διεγχειρητικά. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Δούκα και τον καθηγητή τον κύριο Λιάπη για την εισαγωγή και θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι μεταγγίσεις στους αιματολογικούς ασθενείς είναι ένα από τα θέματα τα οποία σε εμάς είναι μείζονος σημασίας. Θα ήθελα απλά έτσι να δείξω, επειδή το background μου είναι κυρίως από την Μεγάλη Βρετανία, το πόσο πολύ έχει χρησιμοποιηθεί και όταν λέμε για μεταγγίσεις αίματος δεν εννοούμε μόνο τα ερυθρά, αλλά εννοούμε και τα αιμοπετάλια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το 2020, τη χρονιά δηλαδή που έφυγα από την Αγγλία, είχαμε περίπου στα 2 εκατομμύρια μεταγγίσεις που γινόταν στην Αγγλία. Και αυτά τα 2 εκατομμύρια αφορούν τόσο τα ερυθρά όσο και τα αιμοπετάλια. Σε αυτά δεν περιλαμβάνεται η χορήγηση του πλάσματος. Οι κύριες ενδείξεις ήταν κατά κύριο λόγο για αυτούς τους ασθενείς που είχαν σημαντικές αιμορραγίες, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί από αυτούς τους ασθενείς που είχαν κάποια ανεπάρκεια του μυελού του νοστών, που είναι το εργοστάσιο παραγωγής των κυττάρων μας, και είναι κυρίως αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι χρησιμοποιούν τα προϊόντα αίματος. Τι γίνεται με τους αιματολογικούς ασθενείς? Συνήθως αυτοί οι ασθενείς παίρνουν θεραπεία. Οι περισσότεροι και στο παρελθόν κυρίως με χημειοθεραπείες, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να δούμε αν πραγματικά είναι αυτοί οι ασθενείς που χρειάζονται να πάρουν τα προϊόντα ή υπάρχουν και άλλες, υπάρχουν και κάποιες άλλες οδούς οι οποίες μπορούμε κάποια από αυτά τα προϊόντα να τα δώσουμε με μεγαλύτερη φιδό και μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητα. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Δούκας πιο πριν, το καλύτερο αίμα είναι το δικό μας αίμα. Πραγματικά, ένα από τα κύρια, νομίζω από τα main challenges ας πούμε, στην Αγγλία ήταν το πώς μπορούμε να βρούμε το τι χρειάζεται ο ασθενής και ποιο είναι τα πιο βασικά στοιχεία για τη μετάγγιση αυτών των ασθενών. Τώρα, γιατί χρειαζόμαστε κυρίως αυτά τα προϊόντα αίματος? Ασθενείς οι οποίοι έχουν αιματολογικές κακοήθειες ή έχουν κάποια άλλα αιματολογικά νοσήματα, όπως παραδείγματος χάρη στη θαλασσεμία και κυρίως στη μείζωνα θαλασσεμία, που αυτοί οι ασθενείς παίρνουν
πολλά προϊόντα αρκετά συχνά, οι περισσότεροι από αυτούς ανά 4 εβδομάδες. Όμως τώρα θα σας δείξω αργότερα ότι πολλά από αυτά μπορούν να αλλάξουν σημαντικά με τις καινούργιες θεραπείες. Δεν είναι μόνο δηλαδή δίνοντας αιματολογικά προϊόντα ότι θεραπεύουμε αυτούς τους ασθενείς, αλλά πλέον έχουμε πολύ βασικές θεραπείες οι οποίες στοχεύουν την νόσο παρά το να μπορούμε να υποστηρίζουμε τον ασθενή. Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς που έχουμε τους αιματολογικούς, λόγω του ότι παίρνουν χημειοθεραπείες, παίρνουν αρκετά βαριές θεραπείες, έχουν κάποιες ελλείψεις είτε σε σίδηρο είτε σε βιταμίνη Β12 και πολλές φορές, αν πάρουμε ας πούμε, την οξία προμυελοκυταρική λευχαιμία, ας πούμε, υπάρχει το λεγόμενο DIC, η διάχυτη αναγιακή πήξη, η οποία αυτή επίσης προδιαθέτει σε αιμορραγίες, οπότε χάνεται και αίμα περισσότερο. Υπάρχει και το άλλο στάδιο σε αυτές τις νόσεις, ότι λόγω του καρκίνου, λόγω της φλεγμονής που υπάρχει, αυτό δίνει ένα μεγαλύτερο βάρος στο μυελό, ο οποίος αδυνατεί να παράγει τα κύτταρα και κυρίως τα ερυθρά, αλλά και τα αιμοπετάλια. Και σίγουρα πολλοί από αυτούς τους ασθενείς, εκτός από τη χημειοθεραπεία, παίρνουν και ακτινοθεραπεία, που επίσης μπορούν να, στα σημεία που τα παίρνουν εκεί που υπάρχει ο μυελός των οστών, να μειώσουν τον αριθμό των κυττάρων αυτών. Τι χρειαζόμαστε? Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε στρατηγικές, οι οποίες να είναι σημαντικές στον τομέα της σταθερότητας του ασθενή, χωρίς να του δίνει μεγάλη έκθεση στα προϊόντα αίματος. Γιατί, όπως είπαμε πριν, δεν έχουμε ατελείωτα προϊόντα αίματος. Πρέπει να τα χρησιμοποιούμε σωστά σε αυτούς που πρέπει. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές τεχνικές που μπορούμε και θα σας δείξω αργότερα, αλλά υπάρχουν πάντα με την μετάγκηση υπάρχουν και ρίσκα. Τα ρίσκα αυτά μπορεί να είναι με την παραγωγή άλλων αντισωμάτων, τα οποία μπορεί να κάνουν τις μεταγγίσεις μετά ακόμα πιο δύσκολες. Υπάρχει το λεγόμενο υπερφόρτωση με σίδηρο. Ξέρουμε, ειδικά στην Ελλάδα, στους ασθενείς με τη μεσογειακή ανεμία, έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς που έχουν την υπερφόρτωση με σίδηρο. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές και σημαντικές διαφορές στην ανοσανταπόκριση και πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα με τα προϊόντα αίματος όσον αφορά το ανοσοποιητικό σύστημα. Και πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ focus στο ποια είναι η αιμοσφαιρίνη που θέλουμε να χρησιμοποιούμε σε διάφορους ασθενείς. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αγγλία υπάρχουν τα guidelines τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε αιμοσφαιρίνη στο 7 για τις μεταγγίσεις. Αλλά πάντα δεν χρειάζεται να μεταγγίσουμε στο 7. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε μια νέα κοπέλα η οποία είναι 35 χρονών, δεν έχει άλλο ιστορικό, έχει πολύ βαριές περιόδους, έχει μια σιδηροπαινία, αυτή η κοπέλα δεν χρειάζεται μετάγγιση. Έχουμε δει και ασθενείς με αιμοσφαιρίνη 4 στο νοσοκομείο της Αγγλίας που με το σίδηρο, με ανδοφλέβιο σίδηρο, πήγαν πάρα πολύ καλά χωρίς μετάγγιση. Δεν είναι όλοι οι ασθενείς που αυτό το 7 θα το είναι ας πούμε, το όριο για να δώσουμε τις μεταγγίσεις. Από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με το τι έχουμε μπροστά μας με τους αιματολογικούς ασθενείς. Αν ένας ασθενής, ας πούμε, αιματολογικός, ο οποίος παίρνει θεραπεία αυτή τη στιγμή και έχει κάποια ισχυμία του μυοκαρδίου και είναι συμπτωματικός, τότε τα guidelines στις βρετανικές εταιρείες λένε ότι η αιμοσφαιρίνη πρέπει να κρατηθεί στο 10. Αν έχει κάποια σεφανιά νόσο, αλλά χωρίς να είναι συμπτωματικός, τότε είμαστε στο 8. Ασθενείς που είναι στην εντατική. Το 7 είναι το όριο. Έχει βρεθεί σε κλινικές δοκιμές ότι άμα προσπαθήσουμε αυτό να το αυξήσουμε ή μεταγγίζουμε σε ψηλότερα όρια, τότε ο ασθενής, τα outcomes του ασθενούς είναι πολύ χειρότερα από αυτά που περιμένουμε. Και στη χειρουργική, κυρία Πανταζή, θα σας αναλύσει πολύ περισσότερο. Απλά ενδεικτικά, όταν οι ασθενείς έχουν ας πούμε, τη θεραπεία, βλέπουμε ότι στους περισσότερους ασθενείς αυτούς τους κρατάμε μετά το χειρουργείο κοντά στο 8. Τώρα, επειδή ένα από τα κύρια, και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά και σε όλες τις χώρες, ένα από τα κύρια προβλήματα είναι δεν μπορούμε να έχουμε ατελείωτες μονάδες αίματος. Υπάρχουν καινούριες τεχνικές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η πρώτη κλινική δοκιμή στην Αγγλία, που άρχισε τον Νοέμβριο του 2022, που έχουμε ερυθρά τα οποία καλλιεργήθηκαν στο εργαστήριο. Δηλαδή, ερυθρά είναι το Restore Trial. Αυτή τη στιγμή είναι ένα randomized control trial στην Αγγλία με αυτά και
πηγαίνει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλά. Ακόμα έχουμε κάποια interim results, κάποια ενδιάμεσα αποτελέσματα, αλλά φαίνεται πάρα πολύ υποσχόμενο αυτή. Και νομίζω ότι αυτό θα λύσει τα χέρια σε πάρα πολλά πράγματα αυτή η τεχνική. Για τους ασθενείς που έχουμε εμείς σωματολογικούς, είναι η μετάγγιση η μόνη λύση? Όχι βέβαια. Και νομίζω ότι αυτό το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε, και όπως έδειξε πριν ο κύριος Δούκας, υπάρχουν σημαντικές βοήθειες στο να μπορούμε να χρησιμοποιούμε άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ερυθροποιητίνη, τα Erythropoiesis Stimulating Agents, τα ESAs, τα οποία πολλές φορές τα χρησιμοποιούμε πολύ συχνά στους σωματολογικούς ασθενείς. Δηλαδή, στους ασθενείς που έχουμε ανεμία λόγω της χημειοθεραπείας, είναι ένα από τα όπλα που έχουμε και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Όταν δεν τη δίνουμε παντού, αν η αιμοσφαιρίνη πέσει κάτω από 10, τότε μπορούμε να τη δώσουμε την ερυθροποιητίνη. Αν ένας ασθενής κάνει χημειοθεραπεία και η αιμοσφαιρίνη του είναι στο 10 με στο 11, δεν έχει κανένα νόημα να θεραπεύουμε το νούμερο. Εκείνο που θεραπεύουμε είναι τα συμπτώματα που έχει ασθενής και το πόσο. Και επίσης και τις συνοσηρότητες που έχει, όπως είδαμε πριν, στεφανίες νόσους. Επίσης, κάποιες φορές μπορεί να χρειαστούν αυτοί οι ασθενείς θεραπεία με σίδηρο για να μπορέσει να δουλέψει η ερυθροποιητίνη. Και φυσικά πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά πού τη χρησιμοποιούμε. Ας πούμε το SPC της ερυθροποιητίνης γράφει αιμοσφαιρίνη 12. Στην Αγγλία χρησιμοποιούσαμε πάνω από 11, δεν δίναμε ερυθροποιητίνη. Και αυτό γιατί υπήρχαν πολύ σημαντικά προβλήματα με θρομβώσεις. Οπότε πρέπει να βλέπουμε και τη γενική αίματος, να μην δίνουμε συνέχεια κάθε εβδομάδα την ερυθροποιητίνη χωρίς να ελέγχουμε την ανταπόκριση. Και επίσης ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται μετά από 6 με 8 εβδομάδες, σταματάμε τη χωρίς ερυθροποιητίνη. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Πολλές φορές κάποιοι ανεβάζουν και τη δόση, αλλά τις περισσότερες φορές, ακόμη και τη δόση να ανεβάσουμε, είναι πολύ δύσκολο να δούμε αυτούς τους ασθενείς να απαντούν. Τώρα, τι βοηθάει επίσης το να μην δίνουμε τόσες πολλές μεταγγίσεις πλέον, γιατί αν πάρουμε τη τελευταία 20 ετία, ο αριθμός των μεταγγίσεων στους σωματολογικούς ασθενείς έχει μειωθεί πολύ σημαντικά. Και αυτό γιατί έχουμε καινούργιες θεραπείες. Αυτές τις θεραπείες δεν είναι όπως οι χημειοθεραπείες που είχαμε παλιότερα, που όταν δίνουμε μια χημειοθεραπεία είναι σαν να ρίχνουμε μια ατομική βόμβα και προσπαθούμε να σκοτώσουμε τα πάντα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για στοχευμένες θεραπείες. Δηλαδή, έχουμε τα CAR T-cells, τα οποία είναι σε λεμφώματα, σε κάποιες λευχαιμίες. Έχουμε τις ανοσοθεραπείες, τόσο στις αιματολογικές κακοήθειες, όσο και στα solid organ tumors. Έχουμε τα targeted treatments, δηλαδή ουσιαστικά έχουμε κάποια μικρά μόρια, όπως ας πούμε στοχεύουν στο BCL2, στο BTK, το Bruton tyrosine kinase. Δηλαδή έχουμε πλέον θεραπείες που δεν προκαλούν τόσο μεγάλη ζημιά στο μυελό, όπως οι άλλες. Έχουμε, ας πούμε, όλες αυτές αντικαθιστούν τη χημειοθεραπεία. Και επίσης, όπως είπαμε πριν, ας πούμε, στην θαλασσεμία, που είναι ένας πολύ μεγάλος όγκος ασθενών που παίρνουν αίμα, υπάρχει πλέον η γενετική θεραπεία. Δηλαδή, ουσιαστικά αντιμετωπίζεις την νόσο εν τη γενέστης. Ουσιαστικά δεν υποστηρίζεις τους ασθενείς. Και επίσης, έχοντας τις μεταμοσχεύσεις μυελού, αν δείτε το 2004, ήταν ένα πάρα πολύ μικρό πλάσμα ασθενών που έκαναν μεταμοσχεύσεις μυελού πάνω από τα 65. Αυτοί οι ασθενείς, αν είχαν, ας πούμε, μια οξία λευχαιμία, είχαν πολύ σημαντικό ποσοστό να πάνε πολύ άσχημα και να χρειαστούν συνεχόμενες μεταγγίσεις τόσο με ερυθρά όσο και με πετάλια. Οπότε, κάνοντας αυτό, έχεις ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από ασθενείς που, επειδή χρησιμοποιείς και χημειοθεραπείες που είναι πολύ μικρότερης έντασης, να πάνε πολύ καλύτερα και να χρειαστούν λιγότερο αίμα. Επειδή θα πάμε παρακάτω στα αιμοπετάλια. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι στα αιμοπετάλια και πώς τα δίνουμε. Είναι το πώς ορίζουμε τις αιμορραγίες. Υπάρχει από το WHO συγκεκριμένα κριτήρια για τα οποία με βάση διάφορα κριτήρια είναι και η ένταση της αιμορραγίας. Και αυτό μπορεί πολλές φορές να μας καθορίσει το πώς δίνουμε τα αιμοπετάλια στους αιματολογικούς ασθενείς. Τώρα, στην Αγγλία χρησιμοποιούμε τα αιμοπετάλια κυρίως σε τρεις διαφορετικές οντότητες. Το ένα είναι προφυλακτικά, και όπως προφυλακτικά, ας πούμε, σε ασθενείς που μπορεί να έχουν αιμορραγία μετά ή έχουν κάποια μικρή αιμορραγία, αλλά ο μυελός τους δεν μπορεί να παράγει αιμοπετάλια. Στους αιματολογικούς καρκίνους, όπως είπαμε, επειδή και ο μυελός
υποφέρει, αλλά και με τη θεραπεία πολλές φορές μπορεί να μην μπορέσουν να παράγουν αιμοπετάλια. Και φυσικά υπάρχουν και η παρουσία κάποιων άλλων risk factors, όπως ανέφερα πιο πριν την οξία προμυελοκυταρική λευθυμία, η οποία μπορεί να κάνει αιμορραγίες που είναι πολύ σοβαρές, ή κάποιους από τους ασθενείς οι οποίοι παίρνουν θεραπεία για κάποιο αιματολογικό νόσημα να κάνουν σύψη. Αυτοί οι ασθενείς αιματολογικοί κάποιες φορές χρειάζονται κάποιες χειρουργικές διαδικασίες, είτε κάποιες πιο απλές, ακόμα και το να βάλουμε ας πούμε, μια γραμμή PIC, μια γραμμή Hickman, το να βάλουμε μια κεντρική γραμμή. Και επίσης, όταν έχουμε ασθενείς οι οποίοι αιμορραγούν και είναι αυτό το WHO bleeding grade που σας έδειξα πριν, να μπορούμε να θεραπεύσουμε την αιμορραγία. Παρ' όλα αυτά δεν τα χρησιμοποιούμε παντού όπου έχουμε χαμηλά αιμοπετάλια. Πριν ο Παναγιώτης ανέφερε το σύνδρομο Μόσκοβιτς. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα από τα absolute contraindications να μην δώσουμε αιμοπετάλια, εκτός αν κάποιος έχει τόσο σημαντική αιμορραγία, δηλαδή μια ενδοκράνια αιμορραγία, ενδοκεφαλική αιμορραγία. Επίσης και στην αυτοάνωση θρομποπενική πορφύρα. Και εκεί δεν δίνουμε αιμοπετάλια, γιατί με το που θα δώσουμε αιμοπετάλια έχει τόσα πολλά αντισώματα ο οργανισμός που θα σκοτώσει την πρώτη ώρα. Και πάλι εκεί είναι μόνο αν έχουμε κάποιο life threatening, κάποια αιμορραγία που είναι life threatening. Οπότε δεν τα χρησιμοποιούμε τόσο πολύ. Δηλαδή, και πάλι ο αριθμός δεν είναι αυτός που θα μας δώσει τη λύση. Είναι το αν πραγματικά χρειάζεται ένας οργανισμός. Εδώ σας δίνω κάποιες πληροφορίες με βάση τα guidelines που έχουμε γράψει στην Αγγλία και ποιο είναι ουσιαστικά το threshold, ποιο είναι το νούμερο που χρησιμοποιούμε για κάποιες συγκεκριμένες μεταγγείλεις αιμοπεταλίων σε αιματολογικούς ασθενείς. Και όπως βλέπετε, στις περισσότερες από αυτές είναι το 10.000. Μόνο σε δύο από αυτές. Βλέπουμε ότι τα αιμοπετάλια μπορεί να είναι μεταξύ 10 και 20 χιλιάδες να μεταγγίσουμε, αν έχει ένα αιματολογικό ασθενή με σύψη. Και επίσης, ένας ασθενής που έχει διάχυτη γυναικειακή πήξη και αιμορραγή, τότε θα πρέπει να τα κρατάμε πάνω από 50. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, 10.000 είναι αυτό που χρησιμοποιούμε σαν όριο. Υπάρχουν κάποιες ασθένειες μυελού, όπως τα μυελοδυσταστικά σύνδρομα. Πλέον σε αυτό δεν θεωρούν ότι δίνοντας αιμοπετάλια. Γιατί τα αιμοπετάλια, αν μην ξεχνάμε, τους ζουν 5 με 7 μέρες. Δεν ζουν πάρα πολύ. Και όταν τα παίρνουμε από τον δότη, δεν ξέρουμε καν τι χρόνο ζωής έχει την όλη. Οπότε το να τα δώσουμε μία ή δύο φορές σε έναν ασθενή με MDS, δεν νομίζω ότι θα κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα από την άποψη της αιμορραγίας. Γιατί τα περισσότερα από αυτά σε δύο μέρες θα είναι πίσω στο baseline τιμή που έχει ο ασθενής. Εδώ ενδεικτικά σας δείχνω κάποια, επειδή μιλήσαμε και για τις γραμμές, εκτός από το peak line, το οποίο ακόμη και με χαμηλότερα αιμοπετάλια μπορούμε να κάνουμε, κάποια άλλα tunnel lines, όπως είναι τα Hickman. Συνήθως στην Αγγλία χρησιμοποιούσαμε το 20.000 σαν όρια. Όταν κάνουμε μια σφιονωτία παρακέντηση ή στην αναισθησία 40.000, κάποιοι που λέμε major surgery, δηλαδή μια χολοκυστεκτομή, μια ισχυρεκτομή, χρησιμοποιούμε 50.000, αλλά όταν πάμε σε πιο ευαίσθητα όργανα όπως ο εγκέφαλος ή κάποια καρδιοχειρουργικά ή στον οφθαλμό, στο posterior segment του οφθαλμού, εκεί πάμε πολύ ψηλότερο στα 100.000, γιατί έχουμε και πάρα πολύ μικρά αγγεία και ο κίνδυνος άμα αιμορραγήσουμε είναι πολύ σημαντικός. Τώρα, υπάρχουν διάφορες άλλες τεχνικές, όπως είδαμε με τα ερυθρά, τα αιμοπετάλια δεν είναι η πανάκια, το να δίνουμε αιμοπετάλια. Υπάρχει η χρησιμοποίηση του τρανεξαμικού οξέως. Σε κάποιους ασθενείς που ανέφερε πριν και ο Παναγιώτης για τους ασθενείς με major trauma, αν και εκείνο που είναι σημαντικό είναι να το δίνουμε νωρίς, γιατί όταν το δίνουμε αργότερα υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος τρόμβωσης σε αυτούς τους ασθενείς. Οπότε, μέσα στα πρώτα, μέσα στις πρώτες 2 με 3 ώρες είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης, το ινοδογόνο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Όταν βλέπουμε ασθενείς που αιμορραγούν και έχουμε ινοδογόνο κάτω από 1,5, επίσης αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό indication για να δώσουμε ινοδογόνο. Υπάρχουν ασθενείς που είναι ουρεμικοί. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται πάντα αιμοπετάλια. Μπορούμε να δώσουμε και δεσμοπρεζίνη σε αυτούς τους ασθενείς. Όπως και κάποιοι άλλοι ασθενείς που έχουν αιματολογικά προβλήματα, όπως την νόσο του Von Willebrand, δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε αιμοπετάλια, μπορούμε να δώσουμε πάλι δεσμοπρεζίνη. Σε κάποιους ασθενείς που είπαμε πριν
που έχουν μια ανεπάρκεια του μυελού, όπως τα μυελοσπαστικά σύνδρομα, και έχουν συνήθως αυτοί οι ασθενείς έχουν αιμορραγία από τους λενογόνους, μπορούμε να δώσουμε τρανεξαμικό όξι. Να ξέρετε, τα αιμοπετάλια δεν είναι πάντα η πανάκια. Όπως με την ερυθροποιητίνη, υπάρχουν κάποια καινούργια σκευάσματα, τα οποία κυρίως θα δίνουμε στην αυτοάνωση θρομβοπενία, όπως το ελθρόμποπακ, το ρομιπλόστιν, τα οποία μπορούν να διορθώσουν την θρομβοπενία, αλλά δεν είναι εγκεκριμένα όπως είναι η ερυθροποιητίνη. Πολλοί τα χρησιμοποίησαν στα μυελοδυσπαστικά σύνδρομα, σε ασθενείς που είχαν μεσαίου και υψηλού ρίσκου μυελοδυσπαστικά σύνδρομα, αλλά βρέθηκε ότι πολλοί από αυτούς τους ασθενείς έκαναν μετατροπή πολύ πιο γρήγορα σε οξία μελογενή λευκαιμία. Οπότε δεν είναι το ίδιο όπως είναι η ερυθροποιητίνη. Και πολλοί από αυτούς τους ασθενείς, όπως με την ερυθροποιητίνη, μπορεί να κάνουν θρομβοεμβολικά επεισόδια. Και θα τελειώσω με το πλάσμα, το οποίο έχω δει πολλές φορές είναι αγαπημένο σε πολλούς σαν volume expander. Το πρώτο πράγμα θα αρχίσω από το τελευταίο, εδώ, να μην το χρησιμοποιούμε σαν volume expander. Δεν έχει καμιά πλέον ένδειξη. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται σε πολύ συγκεκριμένα indications, το πλάσμα, ουσιαστικά σε κοαγκυλόπαθες, δηλαδή όπως είναι η αδιάχυτη ενδυαγιακή πήξη. Όταν έχουμε τη μαζική μετάγγιση σε κάποιους ασθενείς που χάνουν αίμα και βάζουμε πολλές μονάδες από ερυθρά. Και επίσης πολλές φορές, όπως αναφέραμε στη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, αυτό είναι μαζί με κάποια άλλα φάρμακα, είναι η θεραπεία εκλογής για να μπορέσει ο ασθενής να μπορέσουμε να βγάλουμε τα αντισώματα και να βάλουμε πλάσμα από κάποιον δότη. Στην Αγγλία χρησιμοποιούσαμε κατά κόρον τη βαρφαρίνη. Εδώ χρησιμοποιούμε το συνδρόμ. Γενικά το πλάσμα δεν είναι καλό στο να αντιστρέφουμε τη δράση και εκείνο που θέλουμε είναι ουσιαστικά το Beriplex, το Prothrombin Complex Concentrate. Αν δεν έχουμε, τότε μόνο χρησιμοποιούμε MFP, αλλά πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο νοσοκομείο που δεν έχει το Prothrombin Complex Concentrate μαζί με το κονάκιο. Τέλος θα σας δείξω εδώ πέρα τι γίνεται με τις μεταγγίσεις, γιατί μπορεί να θεωρούμε μια μετάγγιση ότι είναι κάτι πολύ απλό. Παρ' όλα αυτά, αυτά είναι τα πρώτα data που βγήκαν από το SHOT, είναι το Serious Hazards of Transfusion, το οποίο υπάρχει η έκθεση κάθε χρόνο στη Βρετανία. Και εδώ πέρα βλέπετε το μεγάλο, στο pie chart εδώ, βλέπετε το πιο μεγάλο, ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που γίνεται στις μεταγγίσεις. Είναι το incorrect blood component transfusion. Δηλαδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις δίνονται λάθος ομάδες αίματος, στο λάθος ασθενή, δεν δίνονται ακτινοβολημόνα προϊόντα αίματος σε κάποιους από τους ασθενείς, ιδιαίτερα αιματολογικούς, που παίρνουν κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες όπως το φλουταραμπίνη, και δεν δίνουν τα προϊόντα που χρειάζεται ο ασθενής. Οπότε σίγουρα δεν είναι χωρίς κινδύνους. Έτσι. Και εκείνο που επίσης είναι πολύ σημαντικό στη μετάγγιση είναι τα πρωτόκολλα. Και να τα κάνουμε όταν πρέπει, να δίνει τη μετάγγιση μόνο όταν πρέπει. Και εδώ σας δίνω ένα από τα πρωτόκολλα που είχαμε στην αιμοδοσία, όταν είχαμε μία μεγάλη αιμορραγία. Είτε προερχόταν από τραύμα, είτε από κάποιον άλλο λόγο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πρωτόκολλα, να ξέρουμε πώς σε κάποια περίπτωση που υπάρχει, που θα υπάρξει σίγουρα, δεν υπάρχει νοσοκομείο που να μην είχε ένα major hemorrhage, το πώς ακριβώς θα χρησιμοποιήσουμε τα προϊόντα αίματος που χρειάζονται και με φυτό και εκεί που πρέπει. Οπότε, το πιο σημαντικό είναι η πιο ασφαλής μετάγγιση είναι αυτή που δεν χρειάζεται να έχουμε. Οπότε πρέπει μεν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά σίγουρα δεν είναι για όλους. Και πλέον έχουμε πάρα πολύ καλές επιλογές στο να μπορούμε να αντικαταστούμε τη μετάγγιση όταν δεν χρειάζεται με κάποιες άλλες θεραπείες. Αλλά έχει προοδεύσει τόσο πολύ η αιματολογία που μπορούμε να τα βάλουμε σε τέτοια σειρά ώστε ο ασθενής να παίρνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον καθηγητή τον κύριο Λιάπη και τον κύριο Δούκα για την οργάνωση αυτή του πολύ ενδιαφέροντος τραπεζιού σε σχέση με το αίμα και τη χρήση του. Εγώ θα ασχοληθώ με το κομμάτι περιεγχειρητικά. Είναι γνωστό ότι η σοβαρή απώλεια αίματος μπορεί να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, οδηγώντας σε αναιμία, σε μεταγγίσεις, σε διαταραχές πήξης και σε υποάδρευση των ιστών.
Άρα η όλη προσπάθεια περιεγχειρητικά είναι να διατηρήσουμε την ομοιόσταση, να αποφύγουμε δηλαδή και την αιμορραγία, που δυνητικά μπορεί να είναι θανατηφόρα, αλλά και τις υπερμοταγγίσεις που δεν χρειάζονται, που έχουν διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες, ξεκινώντας από απλές αλλεργικές ή πυρετογόνες, αιμολυτικές αντιδράσεις, μέχρι και αύξηση των λοιμόξεων. Οπότε η προσέγγιση ξεκινάει από την προεγχειρητική περίοδο, συνεχίζεται διεγχειρητικά και ακολουθούμε μετεγχειρητικά αυτά που θα αναφερθούν. Υπάρχουν στις τελευταίες οδηγίες του 2022 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναισθησιολόγων και Εντατικής Θεραπείας. Οι ασθενείς που βρίσκονται σε κίνδυνο για να αιμορραγήσουν διεγχειρητικά πρέπει να αναγνωρίζονται από πριν και είναι ασθενείς που έχουν κάποια αναιμία, που λαμβάνουν παράγοντες φαρμακευτικούς που άμεσα αντιπυκτική αντιμεταλλιακή ή έμεσα επηρεάζουν την πήξη του αίματος, που έχουν κληρονομικές αιμορραγικές διαταραχές και τελευταία έχουμε και τους ασθενείς με κορονοϊό, ενεργό ή post-COVID σύνδρομο. Επίσης υπάρχουν και οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Όσον αφορά τις χειρουργικές επεμβάσεις, φαίνεται ότι οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις δυνητικά μπορεί να αιμορραγήσουν. Οι μόνες που μπαίνουν στο χαμηλό κίνδυνο είναι επεμβάσεις κολοκυστεκτομής, υστερεκτομής κοιλιακής και οι επεμβάσεις που διαρκούν λιγότερο από 45 λεπτά με μία ώρα. Όλες οι υπόλοιπες επεμβάσεις δυνητικά, οι αναισθησιολόγοι θεωρούμε ότι μπορούν να μας δώσουν κάποια αιμορραγία. Ξεκινάμε με τους ασθενείς με αναιμία. Πολύ συχνή οι ασθενείς που προσφέρονται για χειρουργείο να έχουν αναιμία. Ιδανικά θα διορθώναμε την αναιμία, η οποία μπορεί να χρειαστεί, αν είναι σιδηροπενική, 1 με 2 εβδομάδες προετοιμασία με ενδοφλέβιο σίδηρο ή 3 με 8 εβδομάδες αν πρόκειται να δώσουμε από του στόματος. Και γενικά η οδηγία είναι ότι αν οι ασθενείς δεν έχουν καρκίνο και δεν έχουν επίγουσα επέμβαση, καλό είναι να φροντίζουμε να μην μπαίνουν με χαμηλό αιματοκρίτη στο χειρουργείο. Γενικά προτιμάται ο ενδοφλέβιος σίδηρος από τον περός. Και επίσης μπορούν να χορηγηθούν και κάποιοι παράγοντες διέγερσης ερυθροποίησης σε συνεργασία με τους αιματολόγους. Πολύ σπάνια θα συστήσουμε τη χορήγηση αίματος προεγχειρητικά για να προετοιμαστεί ένας ασθενής για χειρουργείο. Πολλοί ασθενείς επίσης λαμβάνουν παράγοντες για να αποφύγουν θρόμβωση. Ασπιρίνη, αναστολή P2Y12 ή και διπλή αντιαιμοβετανιακή αγωγή. Για αυτούς τους ασθενείς το δίλημα είναι να διακόψουμε και να κινδυνεύσουν από θρόμβωση ή να αφήσουμε τους παράγοντες και να κινδυνεύσουμε από αιμορραγία διαχειρητικά. Υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες. Γενικά η τάση είναι η ασπιρίνη να μην διακόπτεται. Εάν μπορούμε, εάν ασθενείς έχουν βάλει bare metal stent ή drug eluting stents, να μην γίνονται τα χειρουργεία, δηλαδή να περιμένουμε το διάστημα που είναι ασφαλές για να διακόψουν έναν από τους δύο παράγοντες και συνήθως διακόπτεται ο αναστολέας και παραμένει ασπιρίνη μέχρι την προηγούμενη μέρα. Εάν αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε χειρουργείο με διπλή αντιμοβετελιακή αγωγή, καλό είναι να αποφεύγουμε τα μη στεροειδή ώστε να επιδεινώσουμε την αιμορραγική διάθεση. Και να έχουμε έτοιμα βέβαια σε αυτή την περίπτωση παράγοντες αίματος. Τα αιμοπετάλια προτιμούνται εάν μιλάμε για κροπιδοβλέρλι ή πρασουρέλι και υπάρχει και η σκέψη εάν και ο κίνδυνος θρόμβωσης είναι πολύ μεγάλος, δηλαδή είμαστε πολύ κοντά στην τοποθέτηση κάποιου στεν ή σε κάποιο έμφραγμα και ο κίνδυνος αιμορραγίας υψηλός, να χρησιμοποιούνται παράγοντες short acting για την αντιπυκτική. Ασθενείς που παίρνουν από του στόματος αντιπυκτικά. Σε αυτούς πρέπει να αξιολογείται η κάθαρση της κρεατινίνης. Γενικά, αν η επέμβαση δεν έχει υψηλό κίνδυνο, το λαμβάνουν μέχρι την προηγούμενη μέρα και ξαναρχίζουν 6 ώρες μετά την επέμβαση χωρίς bridging με χαμηλού μοριακού βάρους υπαρήνες. Στις υπόλοιπες επεμβάσεις, ανάλογα με την κρεατινίνη τους, διακόπτεται 3 με 5 μέρες και χορηγείται και πάλι δεν χρειάζεται bridging παρά μόνο με την κυρητικά. Εάν έχουμε αιμορραγία που την αποδίδουμε σε αυτούς τους παράγοντες, προτιμάται, όπως είπαμε, τον περιπλέξ και όχι το πλάσμα και μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιπλέξ προχωρούμε σε πλάσμα.
με τις υπαρήνες. Εάν αιμορραγήσουμε παρουσία υπαρήνης, είτε ενδοφλέβειας είτε υποδόριας, προηγείται προταμίνη. Είτε σε μία δόση φόρτισης ή αν δεν αναστρέφεται το αποτέλεσμα σε συνεχή χορήγηση. Και υπάρχει και μία off-label οδηγίας από φονταχπαρινόξ να χορηγηθεί ένα συνδυασμένος παράγοντας 8α. Σε ασθενείς που λαμβάνουν αναστολής βιταμίνης K. Και εδώ συστήνεται η διακοπή από 3 με 5 μέρες και η παρακολούθηση του INR. Και αν εδώ χρειαστεί πάλι να έχουμε υψηλό INR, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε στην επέμβαση, και εδώ πάλι συστήνεται το Περιπλέξ και η χορήγηση βιταμίνης K, είτε από του στόματος είτε ενδοφλέβεια. Και τελευταία λύση πάλι εδώ το πλάσμα, σαν τελικό rescue, εάν δεν υπάρχει τίποτα και υπάρχει μεγάλη αιμορραγία. Νεφροπαθείς και υπατοπαθείς που και αυτοί μπορεί να έχουν επηρεασμένη λειτουργία της αιμόστασης, και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεσμοπρεσίνη για τους νεφροπαθείς. Στους υπατοπαθείς έχουμε υπόψη μας ότι το PT και το INR δεν αναλογούν σε αντίστοιχη αιμορραγική διάθεση. Δεν πρέπει να μας φοβίζουν ούτε να αναστρέφουμε ένα μέτριο αυξημένο INR, ούτε να χορηγούμε μοπετάλια σε σχετικά χαμηλή συγκέντρωσή τους. Έχουμε κάποια οδηγία για 60.000 αιμοπετάλια και επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το ενοδογόνο στους υπατοπαθείς και στόχος είναι να το διατηρούμε 1,5 με 2 γραμμάρια. Και τα SSRI μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργότητα των μοπεταλίων και αυτά συστήνεται να διακόψουμε 2 εβδομάδες πριν. Όπως επίσης και τα αντιεπιλεπτικά να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να σχετίζονται με αιμορραγική διάθεση. Στους ασθενείς με συγγενείς παθήσεις αιμόστασης απευθυνόμαστε στους αιματολόγους. Χρειαζόμαστε το αιματολογικό consultation προεγχειρητικά για να δούμε αν πρέπει να χορηγήσουμε κάποιους παράγοντες, τι πρέπει να χορηγήσουμε. Μπορούμε να δώσουμε διεγχειρητικά δεσμοπρεσίνη και αντιεινοδολυτικά. Και δεν συστήνεται η χορήγηση μοπεταλίων. Τώρα, οι ασθενείς με COVID, η τελευταία κατηγορία που μας έχει απασχολήσει και μάλλον θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Εδώ γενικά προγραμματισμένες επεμβάσεις, επειδή δεν έχουμε και κάποια πρωτόκολλα και δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με την κατάσταση της πήξης του, καλό είναι να μην γίνονται σε ενεργό COVID. Σε μη επίγουσες επεμβάσεις, επίσης, εάν έχουμε αιμορραγία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το τρανεξαμικό το χρησιμοποιούμε διεγχειρητικά, εδώ συστήνεται να αποφεύγεται γιατί μάλλον εμπλέκεται με την πήξη και τον κορονοϊό. Η πολιτική μετάγγιση σε ερυθρών δεν διαφέρει. Και επίσης, προβληματισμένοι είμαστε και στους ασθενείς, στους βαρέως πάσχοντες, γιατί πάλι και εκεί η πήξη και η αιμορραγία είναι σε ένα προφίλ πολύ προβληματικό. Διεγχειρητικά τώρα. Ανά επέμβαση υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που μπορούν να χορηγηθούν, συστήνονται περισσότερο να χορηγηθούν για την πρόληψη της διεγχειρητικής αιμορραγίας. Άρα στις κατηγορικές επεμβάσεις έχουμε το τρανεξαμικό. Προσπαθούμε να μετράμε διεγχειρητικά με θρομβοελαστογραφία και τη μέτρηση της δράσης υπαρήνης, ώστε να μην δίνονται άκρητα ούτε η προταμίνη, ούτε η νοδογόνο, ούτε άλλοι παράγοντες. Και καλό είναι να μετράμε τα επίπεδα όλων των παραγόντων και να χορηγούνται αναλόγως, χωρίς να έχουμε υπερκατανάλωση. Προτείνεται αν μπορεί να γίνει σογγενική αρέωση ή cell salvage. Ορθοπαιδικές επεμβάσεις και εδώ το τρανεξαμικό έχει θέση. Διάφορες μέθοδοι διεγχειρητικοί δεν έχουν βρεθεί ότι βοηθάνε, ούτε η χρήση του τουρνικέ, ούτε η χρήση της παροχέτευσης. Και εδώ, ειδικά στα ορθοπαιδικά, έχει μελετηθεί ότι οι μεταγγίσεις μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα λίμωξης του τραύματος. Τις υπατεκτομές χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνητές και χειρουργικές και αναισθησιολογικές για να μειώσουμε την απώλεια αίματος. Αναισθησιολογικά, περιορισμένη χρήση υγρών, χαμηλή κεντρική φλεβική πίεση
χειρουργικά τελευταίας τεχνολογίας αιμοστατικά όργανα ή τοπικούς αιμοστατικούς παράγοντες. Και εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ανεξαμικό. Τις γυναικολογικές επεμβάσεις συστήνεται να διορθωθεί η αναιμία προγχειρητικά με σίδηρο. Και εδώ πάλι το τρανεξαμικό έχει θέση. Και πάμε τώρα διεγχειρητικά. Ποιοι είναι οι στόχοι μας για τις μεταγγείλεις και διαχείριση υγρών. Το όριο της αιμοσφαιρίνης παίζει από 7 μέχρι 9, αναλόγως με τις οδηγίες που προείπανε και ο κ. Νικολούσης. Έχει να κάνει με την κατάσταση του ασθενούς, τη σύψη, την ύπαρξη ή όχι στεφανιαίας νόσου. Κυρίως όμως έχει να κάνει με τις ενδείξεις που έχουμε από άλλες μετρήσεις για την κατάσταση της συστικής οξυγόνωσης και της κατάστασης των διάφορων οργάνων. Άρα διεγχειρητικά καλό είναι να βοηθηθούμε από κεντρικό φλεβικό καθετήρα που θα μας δείξει το SVO2 και αυτό προσπαθούμε να το κρατούμε πάνω από 70% ώστε εξασφαλίσουμε ότι η απόδοση του οξυγόνου συστούς είναι καλή. Πρέπει να μετράμε επανειλημμένα γαλακτικό έλλειμμα βάσης, διότι και η οξέωση δημιουργεί κακές συνθήκες για την απόδοση του οξυγόνου. Και να χορηγούμε, να αντικαθίσταται όγκος με ισότονα ή κολοειδή διαλύματα, έχοντας υπόψη μας ότι τα κολοειδή προκαλούν μικρότερο ιστικό οίδημα, αλλά μπορούν να επιτείνουν τις διαταραχές πήξης. Εάν διαχειριστικά έχουμε ανεξέλεγκτη μαζική αιμορραγία, προχωρούμε χωρίς μέτρηση σε μαζική μετάγγιση 6 με 10 μονάδων και η σχέση πλάσματος προς ερυθρά είναι 1:1. Ο στόχος βέβαια είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε και να μεταγγίζουμε ανάλογα με τις τιμές που έχουμε απομετρήσει. Τελευταία υπάρχει η δυνατότητα για συνεχή μέτρηση αιμοσφαιρίνης του αίματος με ένα όργανο τύπου οξυμέτρου. Αν υπάρχει αυτό βέβαια είναι το ιδανικό για να αποφεύγουμε επανειλημμένες μετρήσεις και να έχουμε μια συνεχή παρακολούθηση του επιπέδου. Μετεγχειρητικά συστήνεται η χορήγηση δύρου αναλόγως με τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης, ώστε να αποφύγουμε και πάλι, η τάση είναι να αποφύγουμε την μετάγγιση ερυθρών αιμοσφαιρίων. Συνέχεια πρέπει να εκτιμούμε την κατάσταση αιμόστασης, ώστε ο ασθενής να έχει σωστή πυκτική ικανότητα, άρα μετράμε APTT, INR και αιμοπετάλια, πολύ χρήσιμη είναι η θρομβοελαστογραφία, ενώ η μέτρηση του χρόνου ροής δεν είναι αξιόπιστη για να δούμε αν ο ασθενής έχει αιμορραγική διάθεση. Η διατήρηση θερμοκρασίας και pH παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να έχουμε σωστή πήξη, άρα νορμοθερμία και φυσιολογικό pH. Το ασβέστιο σε μαζική μετάγγιση βοηθάει για να διατηρηθούν τα επίπεδά του στο αίμα. Επιθυμητό επίπεδο είναι πάνω από 0,9 μιλιμόλ. Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειψη παραγόντων πήξης, πρέπει εγκαίρως να χορηγηθούν. Και ερχόμαστε σε αυτό που προανέφεραν και οι δύο ομιλητές προηγουμένως, ότι πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα μετάγγισης σε κάθε χώρα και πρωτόκολλα ως αντιμετώπισης αιμορραγίας όταν αυτή προκύπτει, γιατί η γενικότερη τάση είναι να περιοριστούν οι μεταγγίσεις και να χρησιμοποιηθούν άλλοι τρόποι για να διατηρήσει ο ασθενής την ομοιοστασία του. Το πλάσμα έχει τις λιγότερες ενδείξεις από όλους τους παράγοντες που προαναφέραμε. Όπως είπε και ο κ. Νικολούσης, δεν χορηγείται για την κατάσταση όγκου. Δεν μπορεί να διορθώσει υπό εινοδογονεμία, άρα πρέπει να χορηγήσουμε εινοδογόνο, αν λείπει εινοδογόνο και όχι πλάσμα. Και δεν πρέπει να κυνηγάμε το INR σε πολύ σφιχτά πλαίσια, δηλαδή είναι επιτρεπτή μια μέτρια αύξηση του INR, δεν πρέπει να είμαστε πολύ τυπικοί. Άρα, συμπερασματικά, ακόμη και σε επεμβάσεις που έχουμε υψηλό κίνδυνο περιεγχειρητικής αιμορραγίας, πρώτον, προσπαθούμε να κάνουμε optimization του ασθενούς ώστε να περιοριστεί αυτός ο κίνδυνος, είτε διορθώνοντας την αναιμία, είτε κόβοντας φαρμακευτικούς παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία. Και έχουμε όλο τον εξοπλισμό με βοηθητικούς παράγοντες, τρανεξαμικό, αμινοκαπραϊκό, για να μην αιμορραγήσει. Από τη στιγμή που θα αιμορραγήσει, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα, παρακολουθούμε συνεχώς αιματοκρίτη, αιμοσφαιρίνη και με την πήξη του
και προσπαθούμε να είμαστε κοντά στις κατευθυντήριες οδηγίες και να συνεννοούμαστε μεταξύ μας για καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τόσο του κυρίου Νικολούση όσο και της κυρίας Πανταζή. Μας έδειξαν τη μοντέρνα άποψη γύρω από τη μετακινησιοθεραπεία, την πρόοδο της ιατρικής και πώς το ιατρικό κέντρο σε ένα νοσοκομείο εχμής με διεθνή προβολή και αξία και με εκλεκτούς συναδέλφους που έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους και τις έχουν αποκτήσει στο εξωτερικό και τις εφαρμόζουμε εδώ με ιδιαίτερη επιτυχία στην Ελλάδα, μπορούν να εφαρμόζουν και να είναι σύγχρονοι πάνω και επίκαιροι πάνω στη νέα άποψη γύρω από τη θεραπεία των αιματολογικών ή άλλων ασθενών, οι οποίοι έχουν την ανάγκη για διόρθωση είτε της ανεμίας τους είτε της αιμόστασής τους. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Νικολούση που μας παρουσίασε αυτές τις νέες πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα να τον ρωτήσω αν γύρω από την, βέβαια στην Αγγλία δεν υπάρχει το πρόβλημα που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα με την θαλασσινία, την μεσογειακή ανεμία, την ομόζυγη. Υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλές ασθένειες. Ναι. Υπάρχουν από, κυρίως από Αφρική και από Ασία. Έχουμε ασθένειες εκεί που είναι μεσογειακές. Μάλιστα έχει ίσως και περισσότερες από εδώ σε κάποιο. Είχε την ευκαιρία να ασχοληθείς με το... Είχα την ευκαιρία. Είχα την ευκαιρία και η αλήθεια είναι ότι αρχικά όταν ήμουν ειδικευόμενος το 2008 ήμουν στο κέντρο της μεσογειακής ανεμίας και επανακεταρικής ανεμίας στο Μπέρμιγχαμ για 6 μήνες. Εκεί τότε οι μονάδες αίματος ερχόταν η μία μετά την άλλη. Έτσι. Γιατί αν σκεφτούμε, από τη μία είναι οι ασθενείς με τη μεσογειακή ανεμία που συνήθως οι περισσότεροι από αυτούς, ένα 90% ήταν κάθε 4 εβδομάδες έπαιρναν 2 μονάδες αίμα για να κρατήσουν όπως ήταν τα guidelines μεταξύ 9 και 11 την αιμοσφαιρίνη σε αυτούς τους ασθενείς. Και υπήρχαν και οι άλλοι με την επανακεταρική ανεμία, η οποία πολλές φορές είχαν ακόμα πιο δύσκολη διαδικασία, γιατί υπήρχε το λεγόμενο exchange transfusion σε αυτούς. Δηλαδή, έβγαζες το αίμα και έβαζες καινούριο για να μπορέσει να μειωθεί ουσιαστικά τα πνευματοκύτταρα που είχαν. Γιατί τους έκαναν κάποιες κρίσεις, οι οποίες κάποιοι από αυτούς είχαν το λεγόμενο chest crisis, που είναι ή εγκεφαλικά, τα οποία σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνεις επίγουσα. Το exchange transfusion πρέπει να γίνει σαν επίγον περιστατικό. Αλλά έχοντας τώρα τις γονιδιακές θεραπείες και αρχίζοντας να εφαρμόζουμε τις γονιδιακές θεραπείες, αυτό ποιο είναι το κύριο φόκους. Το κύριο φόκους είναι αυτοί οι ασθενείς να αποκτήσουν ποιότητα ζωής. Δηλαδή, να μην έρχονται κάθε 4 εβδομάδες και παίρνουν ουσιαστικά μετάγγιση, αλλά να μπορέσουν να έχουν μια ζωή, έστω και αν η αιμοσφαιρίνη δεν είναι 14, το να είναι 11 δεν αλλάζει κάτι. Δεν χρειάζεται μετάγγιση ούτε κάποια άλλη θεραπεία. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι αυτοί οι ασθενείς πρέπει να πάρουν και θεραπεία για το, ουσιαστικά για αποσυντήρωση. Περισσότεροι από αυτούς δεν την έπαιρνουν όπως έπρεπε να την παίρνουν, με αποτέλεσμα να έχουν καρδιολογικά προβλήματα, ενδοκρινολογικά προβλήματα, προβλήματα αναπαραγωγής, ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να φανταστείτε σε ένα σύστημα υγείας που είναι κρατικό, ένα δημόσιο σύστημα υγείας, πόσο περισσότερο βάρος βάζουν και σε όλες τις άλλες ειδικότητες. Έτσι δεν είναι μόνο αιματολογική, είναι και σε όλες τις άλλες ειδικότητες. Οπότε γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές οι νέες θεραπείες στο να μειώνουν αυτές τις μεταγγίσεις, γιατί στην τελική αυτό που θέλει σαν αιματολόγος είναι να χτυπάς ακριβώς εκεί που είναι η ρίζα του προβλήματος, όχι απλά να υποστηρίζεις τον ασθενή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κ. Νικολούση. Αγγελική μου, και εσύ ήσουν πάρα πολύ κατατοπιστική και περιγραφική στο πώς αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Εγώ θα ήθελα μια ερώτηση πάνω στο cell saver και στη θρομβοελαστογραφία. Δηλαδή, γνωρίζω ότι τα νοσοκομεία μας διαθέτει την τεχνολογία. Βλέπεις ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στην σύγχρονη διαχείριση των προβλημάτων ανεμίας ή αιμόστασης στους ασθενείς μας. Σίγουρα, γιατί η θρομβοελαστογραφία είναι κάτι το οποίο το έχεις δίπλα σου μέσα στη χειρουργική αίθουσα. Άρα, οποιαδήποτε στιγμή δημιουργηθεί το ερώτημα έχει σωστή πήξη ο ασθενής και τι λείπει από τους παράγοντες πήξης, με μία λήψη αίματος επιτόπου από μία γραμμή που θα έχεις αρτηριακή, αναλύει το μηχάνημα και σε 5 λεπτά έχεις την απάντηση, θέλω εινοδογόνο, θέλω πλάσμα, θέλω αιμοπετάλια, τι ακριβώς θέλω. Το οποίο αυτό είναι τρομερά βοηθητικό και για να λύσει το πρόβλημα του ασθενούς εκείνη τη στιγμή και το χειρουργικό, αλλά και για να μειώσει τη λάθος ορίγηση παραγόντων.
Διότι αν περιμένεις να στείλεις το αίμα στο εργαστήριο και μετά από μία ώρα να έχεις το PT, το APTT και το εντοματοκρίτη, εντωμεταξύ εσύ θα αναγκαστείς για να αντιμετωπίσεις την τρέχουσα, το τρέχον χειρουργείο, να έχεις δώσει αίμα, πλάσμα, το οποίο πιθανώς και να μην χρειάζεται και να κάνει χειρότερη και την κατάσταση. Το Cell Saver είναι επίσης μία τεχνική, δεν έχει εφαρμογή όμως σε όλα τα χειρουργεία και σε όλες τις περιπτώσεις, αν και κάποια ερωτηματικά που έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με τους ογκολογικούς ασθενείς και αν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καρκίνους, έχει λυθεί και αυτό. Θεωρείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ειδικά στα γυναικολογικά χειρουργεία, γυναικολογικούς καρκίνους, έχει πλέον ελευθερία χρήσης. Οπότε και αυτό βοηθάει, γιατί χρησιμοποιείς στην ουσία το δικό σου αίμα, αυτό που κακώς χάνεις, το ξαναδίνεις, άρα πάλι περιορίζεις τη μετάγγιση και είπαμε ότι γενικώς η τάση είναι να μην μεταγγίζουμε. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να μην φτάσουμε να χρειαστεί να μεταγγίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κυρία Παντεζή. Δεν ξέρω αν το ακροατήριο θέλει κάποια ερώτηση. Κύριε καθηγητά. Εγώ να συγχαρώ για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις και να ρωτήσω τι κάνουμε σε περιπτώσεις μεγάλης αιμορραγίας, όπως όταν έχουμε ένα ραγένα ανέπτυγμα κυριακής αυτής. Η παραδοσιακή αντιμετώπιση που ήταν μεταγγίστε τον με πολλές μονάδες πριν από το χειρουργείο, πρακτικά έχει φύγει τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας τα διδάγματα τα κέντρα τραύματος. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτό που λέγεται permissive hypotension. Το ερώτημά μου, δηλαδή, να κρατάμε χαμηλή την πίεση μέχρι το σημείο που θα αρχίσει ο ασθενής να χάνει τις αισθήσεις του. Το ερώτημα είναι ποια είναι η αντιστοιχεία επίπεδου αιμοσφαιρίνης, αν υπάρχει κάτι τέτοια, με το επίπεδο της αρτηριακής πίεσης. Αν ξέρετε, εάν χρησιμοποιείτε μόνο την κατάσταση του ασθενή, κατάσταση της εγρήγορσης του ασθενή ή υπάρχει αντιστοιχεία με επίπεδο αιμοσφαιρίνης που θα σας οδήγησε στο να αρχίσετε μετάγγιση πριν ακόμη γίνουν οι άλλες ενέργειες που κάνουμε για να αντιμετωπίσουν ιδίως εμβαλιακά να ραγένανε. Όχι, δεν υπάρχει αντιστοίχηση αρτηριακής πίεσης και αιμοσφαιρίνης. Υπάρχει αντιστοίχηση pH, ιστικής αιμάτωσης, παραγόντων ιστικής αιμάτωσης, όπως είναι το pulse pressure variation, ο SVO2, δηλαδή αυτούς τους παράγοντες κοιτάμε και όχι την αρτηριακή πίεση, για να δούμε αν ο ασθενής, εάν οξυγονώνει, δηλαδή αν έχει ένα SVO2 πάνω από 70%. Το pH διατηρείται σε αποδεκτά επίπεδα γύρω στο 7,3, τότε ακόμη και με αιμοσφαιρίνη χαμηλή μπορούμε να αντέξουμε και να πούμε ότι δεν χρειάζεται μετάγγιση. Αυτό έχει αυτή η στρατηγική έχει φανεί ότι έχει αποδώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, γιατί ξαναπαρήκατε τις περιπτώσεις με ραγέντα μετρήματα που πρακτικά σχεδόν όλα τώρα τα αντιμετωπίζουμε ενδραγγειακά, τελειώνουμε το χειρουργείο με πολύ καλύτερη έκβαση από αυτή που είχαμε παλιότερα με τις μαζικές μεταγγίσεις από τους αρρώστους, προσπαθώντας να έχουμε μια φυσιολογική, ας το πούμε, πίεση και το αντίστοιχο αιμοσφαιρίνη. Να πω κάτι. Σε αυτό που ανέφερε η Αγγελική για την θρομολασογραφία και για τις μαζικές μεταγγίσεις, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που είχαμε στην Αγγλία είναι ότι αν είχαμε κάποια μαζική αιμορραγία, υπήρχε ένας που ήταν dedicated από το χειρουργείο, ο οποίος επικοινωνούσε. Το κύριο καθήκον του είναι να επικοινωνεί με την αιμοδοσία για να φέρνει τα προϊόντα που χρειάζεται άμεσα. Δηλαδή, ένας από εκεί από την ομάδα φεύγει και είναι αυτός ο κύριος, δηλαδή στην οργάνωση της αντιμετώπισης, αυτός το πρωτόκολλο, είναι αυτός που επικοινωνεί συνήθως με την αιμοδοσία και παίρνει τα προϊόντα όπως χρειάζεται. Και επίσης με την θρομβολασογραφία, ένα από τα κύρια ζητήματα είναι το αν ας πούμε, γίνεται το quality control του TEG μηχανήματος. Και φυσικά η εκπαίδευση που έχει αυτός που το χρησιμοποιεί. Ναι. Γιατί αν δεν το ερμηνεύσει σωστά, ακριβώς, τότε δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που έχει εκείνη τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ προσωπικά τόσο τον Μανώλη όσο και την Αγγελική για την υπέροχη παρουσίασή τους και τον τρόπο με τον οποίο
μας δίδαξαν και μας εμπλούτησαν τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας πάνω σε αυτό το φιλέγον ζήτημα της μεταγγελματικής ψυχοθεραπείας. Ευχαριστώ.